Λοιπόν, καταρχάς να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από τους κυρίους και τις κυρίες που είναι στην παρέα μας, αλλά θα τους χαλάσουμε για λίγη ώρα, θα κάνουμε μια κουπί πίτας, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Της μας κοινότητας Βέστρο Μελάς Φόρου, εκ μέρους της συντηρητικής ομάδας και διαχειριστικής ομάδας, πήρα το μικρόφωνο για μια ακόμη χρονιά. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, θα διαρκώ από τις σελίδες. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που βρισκόμαστε εδώ και όλους τους φίλους που δηλώσαν ότι θέλουν να έρθουν, αλλά τελικά για κάποιους λόγους, ελπίζω όχι τόσο σοβαρούς, δεν κατάφεραν να είναι στην παρέα μας. Έχουμε πολλούς χαιρετισμούς όχι μόνο από τον Ματέο και από τον Βαγγέλη τον Λόγο και από τον Βασίλη τον Κόσμο, δεν τα κατάφεραν τα παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα για όλους μας που μαζευόμαστε και τηρήσαμε μια περσινή υπόσχεση που είπαμε να είμαστε όλοι εδώ. Ευτυχώς, ο καλός ο Θεός θέλει να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου πάλι να είμαστε όλοι εδώ. Και περισσότεροι. Έστω και χωρίς Βεστρό. Και ακόμη περισσότεροι. Έχουμε πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά από έναν καλό μας φίλο που περνάει τη δική του περιπέτεια, αλλά δόξα τω Θεώ σήμερα είναι μια χαρά και μπορεί και επικοινωνεί μαζί μας. Μας έστειλε ο Τόλης, ο φίλος μας ο Τόλης, μας έστειλε είδαμε και μια όμορφη φωτογραφία που πραγματικά είναι ελευθέρης. Μπράβο του και του χρόνου να είναι δίπλα μας. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά κάτω αριστερά, εκεί τους έξω αριστερά, τα παιδιά από το TTM Ελλάδος, πολύ Ελλάδος, που σε ευχαριστούμε που είναι όλο τον καιρό μας δίμας. Και φυσικά τη μεγάλη έκπληξη τον Κώστα και τη Μαρία, τη Μαρία και τον Κώστα που μας κάνανε την τιμή από την Ασύνα και ήρθαν τα δίπλα μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα μου υπάρχει. Και φυσικά τα χαιρετίσματα από τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, επί της διαδικασίας για να μην χάνουμε και χρόνο. Ο πρόεδρος μας εκεί, ο κύριος Βεζούμιος, ο Ηλίας, είναι έτοιμος με το μαχαίρι. Δυστυχώς για αυτό και ευτυχώς για εμάς δεν έχει μικρόφωνο να πούμε πολλά πράγματα. Οπότε η Λία σταυρώνει στην πίτα, κόβεις. Πώς ξέπεσες εδώ σε μικρό κινητό μας. Μέσα στην πίτα υπάρχει ένα φλουρί. Αυτός που θα κερδίσει το φλουρί κερδίζει ένα κάρνος. Ένα κράνος από την εταιρεία Μότο Ματάκος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να παίρνουμε ένα, εγώ πήρα κράνος. Τι. Και θα
οποιαδήποτε επιλογή σα αγορά αστικών. Βάζουμε λοιπόν τώρα τους λαθμούς και κάνουμε την κλήρωση.